Με τη νέα τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη, η Βουλή, πράττοντας το δημοκρατικό της καθήκον, θωρακίζει περαιτέρω τη λειτουργία του πολιτεύματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν ψηφίζει τις διατάξεις, ναι ή όχι στην παρουσία αυτών των εγκληματικών μορφωμάτων στην πολιτική ζωή της χώρας, αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο βουλευτής ΣΕΡΟΝ και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου κατά τη διάρκεια συζήτησης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Ο ΣΕΡΕΟΣ βουλευτής υπογράμμισε τη σημασία των νέων διατάξεων στη θωράκιση της λειτουργίας του πολιτεύματος. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη. Η Βουλή έπραξε το δημοκρατικό της καθήκον και με τη δεύτερη τροπολογία που κατατέθηκε θωρακίζει έτι περαιτέρω τη λειτουργία του πολιτεύματος. Τώρα ο λόγος είναι στον Άριο Πάγο να κρίνει και να αποφασίσει τις εγκληματικές οργανώσεις που ενδύονται πολιτικό μανδύα για να εφαρπάξουν την ψήφο των πολιτών. Και το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Πρώτα απ' όλα, κατά το Σύνταγμα, η Βουλή νομοθετεί και άσκει τη νομοθετική εξουσία και κανείς άλλος. Και ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι εκείνη η οποία εφαρμόζει τους νόμους. Επιπλέον, ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στα ζητήματα οικονομίας. Η δροσιστική κρίση δυστυχώς είναι ευρωπαϊκή, είναι διεθνής, ταλαιπωρεί όλες τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η δική μας χώρα έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και αντοχή χάρη στην ετή διακυβέρνηση. Και μάλιστα παραμένουμε σήμερα μία από τις φτηνότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα στήριξης λοιπόν είναι δυναμικά και έρχονται κάθε φορά που το επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος. Η κυβέρνηση αυτή δεν άφησε κανέναν πίσω. Έχει στηρίξει όλους τους πολίτες αδιακρίτως και ιδιαίτερα τους αδυνάμους. Μην ξεχνάτε δε ότι αυτή η κυβέρνηση, πέρα από τα μέτρα στήριξης που έχει δώσει με τα διάφορα πάσα και με το κλάδι του νοικοκυριού, έχει μειώσει τους φόρους και έχει αυξήσει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια και το μισθό αλλά και τις συντάξεις. Στο μεταξύ, το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μείωση στο κόστος δανεισμού της χώρας αλλά και μηδενισμό του ελλείμματος δημιουργεί νέο δημοσιονομικό χώρο, ώστε η κυβέρνηση σε επόμενη φάση να μπορέσει να παρέχει και επιπλέον μέτρα στήριξης. Τα μέτρα είναι δυναμικά και όπως είπα και νωρίτερα, κανείς δεν πρόκειται να μείνει πίσω. Έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ οξύμορο να ακούω από τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για όλα αυτά με τέτοια ευκολία. Τη στιγμή που είχαν επιβάλει σχεδόν 40 νέους φόρους, ρήμαξαν τη μεσαία τάξη κυριολεκτικά. Και ξέρουν ότι επί ημερών Μητσοτάκη σήμερα για πρώτη φορά έχουμε αύξηση το μισθό 20% και ταυτόχρονα στις συντάξεις. Και αναρωτιέμαι, επειδή είπε για το αφορολόγητο, πόσο τελικά θα είναι το αφορολόγητο αυτό, γιατί την τελευταία εβδομάδα ακούσαμε από τις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τρία διαφορετικά ποσά. 10, 11, 12.000 ευρώ. Η προχειρότητα λοιπόν είναι τόσο πρόδειλη που ούτε οι ίδιοι ξέρουν τι προτείνουν και πόσο κοστίζουν τα μέτρα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ποιο θα είναι το νούμερο?